Από την Άνω Μερά Μικόνου, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην Άνω Μερά Μικόνου και την Καλυθέα, στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της 3ης εθνικής κατηγορίας. Οι ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Μαύρες εμφανίσει η ομάδα της Άνω Μεράς Μικόνου με άσπρα. Είναι η ομάδα της Καλυθέας. Την υπόδειξη του δίτη της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους που φέρνουν κόσμο στην περιοχή του Φαρμάκη, τροματοφύλακα της Καλυθέας. Ξανά ο Λεσάη, ο επιθετικός σκάφος της ομάδος της Άνω Μεράς, εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί, μπάλα περνάει πάνω στη γραμμή, απομακρύνεται. Καλή στιγμή για την Άνω Μερά, το παιχνίδι συνεχίζεται. Και ο Γκρόσιος θα έλεγα ότι σώνει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Σε ένα επαναλαμβάνω μέτριο μάτς με κακές μεταβιβάσεις από τις δύο ομάδες. Οι της Καλυθέας προσπαθούν τώρα εκεί στην περιοχή. Ένα σούτ εκεί με φάλσο δεν ήταν άσχημο από τον Σταύρου. Η μπάλα περνά μακριά από τα δοκάρια του Παλιούρα, τροματοφύλακα της Άνω Μεράς. Φανταζόμαστε βέβαια να είχε και εδώ ισχυρό άνεμο και να γινόταν αυτό το μάτς. Αν τώρα με τις ιδανικότερες συνθήκες, τις καιρικές, οι ομάδες δεν μπορούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Να τώρα ένα σούτ από πολύ μακριά. Φιλόδοξο το σούτ εκεί που έγινε, μπάλα περίπου στο μισό με ένα μέτρο από την οριζόντια δοκό της εστίας του Παλιούρα σε out, ένα σουτ που έγινε στο 35ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δείχνουν περισσότερο θέληση σε αυτό το 3 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, καθώς έτσι όποιος άνεμος, να τώρα η Άνω Μερά δεν κάνει καλή μεταβίβαση όμως ο Μπρένο. Έλεγα ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο λίγο έτσι δυνάμωσε όποιος άνεμος υπήρχε. Να τώρα η σέντρα για την ομάδα της Άνω Μεράς στην περιοχή. Ένα πλασέ σουτ. Καλή στιγμή πήγε να δημιουργηθεί για τους γηπεδούχους από τον Αχίμαστο. Στο 49 όλα αυτά. Δεν μπόρεσε εκεί να πλασάρει εύστοχα ο Αχίμαστος, καθώς είχε κάνει την προσπάθεια της Καλυθέας με τον Νταουντάι να αλλάζει το παιχνίδι, να γυρίζει μπάλα. Τώρα έρχεται στο χώρο του έξω αριστερά, κινείται ο Στούπης, θα πάρει την μπάλα πλάγια της περιοχής, μια σέντρα με αξιώσεις προς την περιοχή, διώχνουν, επιμένουν, το σούτ του Σταύρου, η μπάλα πέρασε μακριά τα δοκάρια της εστίας του Φαρμάκη, σε out. Αυτή η φάση το 55. Οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν το φάουλ, θα αλλάξουν την μπάλα, αποδέχτησε ο κριτικός, ο οποίος θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλύβα, οι οποίοι παίρνουν το χώρο όλο αυτό στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, βγάζουν και μια παλιά τώρα από πλάγια αριστερά, μια σέντρα σουτ ουσιαστικά προς την άλλη πλευρά της περιοχής, η μπάλα πέρασε, γίνεται και ένα σουτ δυνατό του Λάμπη. Πήγε να ευθυνδιαστεί ο Παλιούρας, μάζεψε την μπάλα όμως με πλονζόν. Στο 66 το σουτ του Λάμπη. Οι παίχτες Καλυθέας προσπαθούν να μπουν στην περιοχή, ένα μαρκάρισμα εκεί και είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι για την Καλυθέα. Από ένα μαρκάρισμα των παιχτών της Άνω Μεράς και στο 70 λεπτό ο Παλιούρας κάτω από τα δοκάρια εκτελείται και η μπάλα πάει στα δίχτυα, το γκολ από τον Μπέλι. Η Καλυθέα ανοίγει το σκορ και κάνει το Άνω Μερά Μικόνου Καλυθέα 0-1, ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Το γκολ που πανηγυρίζεται για την ομάδα της Καλυθέας από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπέλης και έτσι σκόρερ του Μπέλη, ο οποίος έχει δεχθεί και κίτρινη κάρτα.
από τον διαιτητή τον κύριο Λάμπρου. Να δούμε το φάουλ. Ο Καλαγκάνης είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Αρκετοί παίκτες στην αιστεία του. Δεν είναι ο Καλαγκάνης. Να δούμε ποιος παίκτης. Λίγη σημασία έχει. Πολύ παίκτες στην αιστεία του Φαρμάκη. Το φάουλ εκτελείται συρτό. Εκεί η μπάλα θα περάσει. Ζήτησαν κάτι εκεί οι παίκτες της Ανομεράς. Δίνεται out. Έπεσαν εκεί δύο παίκτες της Ανομεράς και ένας Καλυθέας. Μια φάση στο 84ο λεπτό. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στα παιδιά γιατί κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, μια πολύ σημαντική νίκη σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που ήθελε και αυτή βαθμούς. Αποκτά μεγαλύτερη αξία σήμερα η νίκη μας. Ύστερα και από το αποτέλεσμα που είχαμε μάθει, το οποίο μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στο στόχο που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Είχα πει στα παιδιά ότι σήμερα θα είναι ένα πολύ πολύ κομβικό μάτς. Θα πρέπει να πάρουμε κάτι σήμερα από την άνω μερά. Μπήκαμε στην νοοτροπία του παιχνιδιού. Το γήπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Πας σε ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού, σε πιο άμεσο τρόπο. Αυτό το κάναμε καλά κάποιες στιγμές. Υστερούσαμε σε κορμιά σε σχέση με την άνω μερά. Και είχαμε δώσει μια εντολή και προσπαθούσαμε να περάσουμε και μέσα στη εβδομάδα αυτή. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε κάποιους χώρους να πατήσουμε την μπάλα και να βρούμε κάποιες φάσεις. Όπως και έγινε με τη φάση του πέναλτι, βάλαμε ένα γκολ, μας πίεσε η Άνω Μερά, το κρατήσαμε. Να δώσω συγχαρητήρια στην Άνω Μερά και στον Ανδρέα του Σκέτζο. Εύχομαι το καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είναι και αμαρτία να κινδυνεύσουν τέτοιες ομάδες. Από την άλλη, εμείς συνεχίζουμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και πάρα πολύ στο στόχο μας και να μην ξεφύγουμε καθόλου. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα και θεωρώ ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα πάμε για ακόμα και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.